Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Για όσους δεν με γνωρίζουν, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος, αναλυτής ταρό και στο κανάλι μου θα βρεις μια πλούσια θεματολογία, σε διάλεξε μια κάρτα, καθρέφτισμα σχέσεων, τσιγκάνικα, αιγυπτιακά, πυθαγόρια αριθμολογία, ανάλυση, πολύ ωραία πράγματα. Μπορείς να το σκαλίσεις το κανάλι μου και να βρεις αυτό το οποίο σε ενδιαφέρει και εννοείται έλα στην παρέα μας να τα πούμε, να κάνεις την εγγραφή σου και για όλους εσάς απλά ένα μήνυμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην ξεχνάτε να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι και στο ειδοποιήσεις όλες. Είναι σημαντικό διότι έτσι σας έρχονται οι ειδοποιήσεις αμέσως, θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο σε ό,τι καινούριο ανεβάζω. Εδώ τώρα, αυτό το οποίο θα κάνουμε, το θέμα μας είναι οι πόρτες, οι πύλες. Δείτε τις καλά, είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι πόρτες, είναι πραγματικές, είναι αληθινές. Είναι φωτογραφίες δηλαδή από Ελλάδα, από διάφορα μέρη, να σας τις φέρω και κοντά να τις δείτε, πανέμορφες, γιατί παίζει ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο και η εικόνα, γιατί έτσι βλέπετε κι εσείς, ποια είναι αυτή η πύλη, η πόρτα που θέλετε να ανοίξει για εσάς και τα μηνύματα τα οποία θέλει να σας περάσει. Είδαμε την πρώτη πόρτα. Εδώ ας δούμε τη δεύτερη πόρτα με διαφορετικά χρώματα. Πόσο όμορφα έτσι, πόσο όμορφα χρώματα έχει η πατρίδα μας, να το πω έτσι. Η τρίτη πόρτα ταιριάζει και με τα χρώματα του site μου. Αρχίζετε, καταλαβαίνετε, αρχίζω να επιλέγω και με τη συντονίζομαι. Δεν είναι τυχαία και αυτή η επιλογή και είναι και στη τρίτη θέση, μάλιστα, γιατί θα επιλέξω και εγώ και φυσικά η τέταρτη πόρτα. Δείτε τις λίγο, αφού γκραστείτε λιγάκι, δείτε τη διαίσθησή σας, οπτικά, τι είναι αυτό που σας αρέσει, διότι θα ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας και θα κάνουμε μια βαθύτατη ανάλυση σε πολλά πράγματα. Θα δείτε, διότι θα χρησιμοποιήσουμε εδώ αστρολογικές κάρτες, αριθμολογικές κάρτες, κάρτες καρμικές, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης κάρτες ετέγια, τσιγκάνικες. Θα πάμε δηλαδή σε πολύ ωραία πράγματα με διαφορετικά ποικίλα μηνύματα, τα οποία θα σας δώσουν έτσι μια πολύ όμορφη πληροφορία και έμπνευση. Το ρίξιμο αυτό είναι για πάντα. Δεν έχει χρόνο. Είναι συγκεκριμένο ρίξιμο, νομίζω δηλαδή υπάρχουν τέτοια ρίξιματα που λέγεται το ρίξιμο της πόρτας και τα λοιπά, βέβαια με διαφοροποίησης, αλλά εδώ πέρα τώρα κάνουμε ένα διάλεξε μια κάρτα και το έχουμε διαφοροποιήσει λιγάκι. Δείτε εδώ τι είναι αυτό το οποίο εσείς μάλλον συντονίζεστε και σας αρέσει και νιώθετε μέσα σας μια ομορφιά, μια έλξη, μια γαλήνη, μια ηρεμία, μια ομορφιά, διότι και τα χρώματα παίζουν ρόλο, γιατί τα χρώματα είναι διαφορετικά. Εντάξει. Ωραία λοιπόν, αυτό είναι, μαζεύω τώρα εγώ τις κάρτες για να αρχίσω με την πρώτη βέβαια κάρτα και η πρώτη κάρτα από πίσω κρύβει πάρα πολλά μηνύματα και αντίστοιχα να δείτε τις κάρτες και θα σας τα εξηγώ. Θα περάσουμε πανέμορφα. Πρωτού όμως ξεκινήσω να πω το εξής. Έλα στο site μου, akastaro.gr. Εκεί θα βρεις 5 δωρεάν υπηρεσίες φανταστικές. Το πρώτο που έρχεται και σε μεγάλη προτίμηση με πάρα πολλά hits και φαίνεται ότι το έχετε αγαπήσει είναι με το 3 κάρτες. Παρελθόν, παρόν, μέλλον. Πάρε απαντήσεις για όποιο θέμα σε απασχολεί με αυτό το ρίξιμο. Υπάρχει μία κάρτα για πολύ γρήγορες απαντήσεις. Επίσης υπάρχει το πλήρες αριθμολογικό προφίλ για να δεις αριθμολογικά τι γίνεται, αλλά και όλες αυτές τις αναλύσεις που κάνουμε, να έρχεσαι μετά στο site μου και να τα βάζεις και να τα βλέπεις. Και φυσικά υπάρχει το chat με τον Ακάς, είναι ένα κομμάτι στο οποίο πληκτρολογείς αυτό το οποίο θέλεις και εγώ σου απαντάω. Και το τελευταίο, αλλά το πολύ σημαντικό, μοναδικό στην Ελλάδα, δεν υπάρχει, είναι μοναδικό στην Ελλάδα, είναι online μαντίο. Μπείτε παιδιά, θα ενθουσιαστείτε και αυτό έρχεται top σε προτιμήσεις και σε hits. Το έχετε αγαπήσει, σας αρέσει πάρα πολύ, πάρτε έμπνευση, απαντήσεις από αριθμολογία, αστρολογία, συμβολισμούς, κρυστάλλους, ό,τι θέλετε, ό,τι είναι εκεί μέσα, είναι πολύ ωραίο και οι απαντήσεις αυτές, να σας πω κάτι, είναι ψαγμένες, είναι σοβαρές, είναι στιβαρές, είναι ψαγμένες, έρχονται από άλλες πηγές ανθρώπων και σοφών, δηλαδή δεν είναι δικά μου λόγια, είναι και λόγια, ας το πούμε, σοφών ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό και ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας. Ωραία λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό να τα βάλουμε λίγο εδώ στην άκρη να υπάρχουν.
Να είμαστε ok, συντονισμένοι, μια χαρά, τέλεια. Και να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας εδώ. Και τι είπαμε λοιπόν, πάμε στην πρώτη πόρτα. Η πρώτη πόρτα είναι αυτή εδώ πέρα. Την αφήνω να την βλέπετε. Οπα, 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 οπα. Εδώ να φαίνεται, για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Τις υπόλοιπες πόρτες τις αφήνω εδώ πέρα και ξεκινάμε. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα είναι ο ταξιδιώτης. Το ταξίδι που ξεκινάει στη ζωή, είπαμε, είναι για πάντα. Και ο ταξιδιώτης φέρνει κάποιες ιδιότητες. Εσείς έχετε κάποιες ιδιότητες. Δείτε μια πανέμορφη εικόνα με πάρα πολύ βάθος που μιλάει για θαύματα. Λέει λοιπόν ότι εσείς συντονίζεστε μέσα που περνάτε, μέσα από αυτή την πόρτα, μέσα από αυτή την πύλη, και θα δούμε και άλλα πράγματα, μέσα από πολύ όμορφα πράγματα. Ίσως έχουν συμβεί και θαύματα στη ζωή σας. Ίσως έχετε δει πραγματικό θαύμα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να δείτε θαύμα. Εγώ έχω τύχει, έχω πετύχει σε θαύμα, δηλαδή πραγματικό. Τώρα μπαίνω σε μια διαδικασία να το πω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στον Άγιο Νεκτάριο, όπου υπάρχει ένας, ο τάφος του, όπου βάζεις το αυτί και ακούς το μπαστούνάκι του. Θα σας πω την εξής ιστορία. Είχα πάει με τη μητέρα μου, πριν πάρα πολλά βέβαια χρόνια, και ενώ εγώ και η μητέρα μου ακούγαμε τον μπαστούνάκι, ένα ζευγάρι δίπλα μας δεν άκουγε καθόλου τον μπαστούνάκι. Βρε πήγαινε από εδώ, βρε πήγαινε από εκεί. Εγώ με τη μητέρα μου το ακούγαμε αυτό το μπαστούνάκι. Και το θυμάμαι ακόμα και τώρα, διότι έχει χαραχτεί όχι μόνο στη μνήμη μου, αλλά και μέσα στην καρδιά μου. Αυτό ήταν ένα θαύμα. Δεν σημαίνει, ναι, στη ζωή θα υπάρχουν και θαύματα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσουμε από δυσκολίες, δεν θα δυσκολευτούμε. Αλλά πιστέψτε στα θαύματα. Θα μου πει τώρα κάποιος, μπορεί να ήταν κάποιος μέσα να το χτύπαγε. Όχι, 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 όχι. Εγώ, μέσα, η καρδιά μου, η διέστησή μου ήταν μια ένωση, αν θέλετε, με εκείνο το θεϊκό πεδίο, με εκείνα τα θεϊκά πεδία, αν θέλετε, όποια και να είναι αυτά, δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Και γι' αυτό λοιπόν εδώ μιλάει η ζωή για θαύματα. Το αφήνω εδώ πέρα να το βλέπουμε, πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Η δεύτερη κάρτα είναι μια αριθμολογική πύλη, και έχει να βγει, είναι ο αριθμός 48, το 48 μας κάνει 12, μας κάνει 3. Γενικά σας μιλάει, ένα όμορφο χρώμα βέβαια, ροζ, σας μιλάει ότι χρειάζεται στη ζωή σας να έχετε μία πειθαρχία στα οικονομικά. Μην ξανοίγεστε. Είναι η πύλη της οικονομίας, ας το πούμε. Είναι η πύλη της σωστής διαχείρισης. Είναι η πύλη από την οποία όμως, γιατί και το 12 είναι ένας καρμικός αριθμός και αυτός, το οποίο το 12 μας λέει ότι πειθάρχησε, δες το διαφορετικά, κάνε μια καλή οικονομία. Λοιπόν, το επόμενο χαρτί είναι με τι συντονίζεστε εσείς όσο αναφορά με τις φάσεις της σελήνης. Η σελήνη έχει διάφορες φάσεις. Και εσείς συντονίζεστε με κάθε νέα σελήνη, κυρίως με υδροχόο, το οποίο εδώ λέει φέρε την αγάπη σε μια κατάσταση. Άρα, έχετε αυτό υπόψη σας. Παρακολουθήστε λίγο τις φάσεις της σελήνης. Παρακολουθήστε κάθε νέα σελήνη και κυρίως τον υδροχόο. Αν είστε εσείς υδροχόος, αν έχετε οροσκόπο, αν είστε ζώδιο, αν έχετε πολύ υδροχόο στο χάρτη σας και αν είμαι σουράνημα ή δεν ξέρω τι. Ναι, και με σουράνημα κυρίως. Και παρατηρήστε λοιπόν διότι συντονίζεστε με τις νέες φάσεις μετά από κάθε νέα σελήνη. Σε κάθε μήνα, κάθε μήνας έχει μία πανσέλινο. Μάλλον συνήθως έχει μια πανσέλινο και μια νέα σελήνη. Εσείς λοιπόν συντονίζεστε με τις νέες σελήνες και φυσικά εννοείται συντονίζεστε με το φέρε την αγάπη στη ζωή σου. Το αφήνουμε εδώ, ένας πολύ όμορφος συντονισμός. Η επόμενη κάρτα είναι καθαρά ζωδιακή και δεν είναι τυχαίο διότι έχει βγει πάλι υδροχόος. Εδώ έχει να κάνει με το σκέφτομαι, έχει να κάνει με το όραμα, έχει να κάνει ότι είμαι μοναδικός μοναδική, έχει να κάνει με τη φιλικότητα, έχει να κάνει με το φροντίζω, με το προσέχω τους ανθρώπους, κάνω όμορφα πράγματα στη ζωή μου, ό,τι πιάσω ας το πούμε, έρευνα, τεχνολογία, καινούργια πράγματα και δεν είναι τυχαίο διότι το άνοιγμα αυτό γίνεται μέσα στην πύλη 6 πλανητών, 7 είναι, αλλά στο πούμε 6 πλανητών, στον υδροχόο, γιατί αυτό το άνοιγμα σε αυτή την περίοδο γίνεται και δεν είναι τυχαίο διότι όλα αυτά δηλώνουν επανάσταση.
Όλα αυτά δηλώνουν δύναμη, επανάσταση, άνοιγμα, καινούργια πράγματα να προχωρήσετε στη ζωή σας. Στο επόμενο, ο επόμενος συντονισμός, και αυτός είναι αστρολογικός, έχει να κάνει με το βόρειο δεσμό. Ο βόρειος δεσμός με έναν αριθμό 41, κάπου αν αυτό σας κάνει ένα κλικ, βέβαια θα μπορούσε να πάει 5, αυτό γίνεται 5 και 5 είναι και η χρονιά η οποία είμαστε εμείς. Το 2021 έχει δόνηση αριθμού 5. Σας καλεί να βρείτε το σκοπό της ζωής σας. Είναι καρμικό. Δείτε και εσείς αστρολογικά τι συμβαίνει με τον υδροχό. Τι συμβαίνει με το βόρειο δεσμό σας, πού έχετε το βόρειο δεσμό, μπείτε σε ένα καλό site και μπορείτε να το αναλύσετε και να το βρείτε και εκεί θα καταλάβετε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σας, γιατί έχετε έρθει σε αυτή την ενσάρκωση, γιατί η αστρολογία και η αριθμολογία βέβαια και τα ταρό απαντάνε σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί έχουμε έρθει στη ζωή. Απλά γεννηθήκαμε, απλά φυτευτήκαμε, είμαστε απλά για να ζούμε και να δουλεύουμε, είμαστε απλά για να ζήσουμε και μετά απλά να πεθάνουμε. Αυτά τα πιο βαθιά, αν θέλετε, φιλοσοφικά ερωτήματα, η αστρολογία μπορεί να σας δώσει πολύ σημαντικές απαντήσεις. Σε ένα καλό site όμως, για να σας εξηγήσει τι σημαίνει βόρειος δεσμός. Το επόμενο είναι μια καρμική κάρτα. Είναι οι σκιές. Είναι οι φόβοι σας εδώ. Φοβάστε λοιπόν εδώ. Εδώ σημαίνει φοβίες, ανασφάλειες, εμπόδια, ίσως κρυφές καταστάσεις, ίσως εμπλέκεστε εσείς και εννοείται ότι καμιά φορά μας εμπλέκουν άλλοι άνθρωποι. Εδώ πάλι έχουμε τον αριθμό 4. Επαναλαμβάνεται ο αριθμός 4 έντονα. 4 εδώ, ξεκινάει 4 εδώ, 4 εδώ και εδώ 31 μας κάνει πάλι 4. Το 4 σημαίνει οικοδομώ. Το 4 σημαίνει σκέφτομαι. Το 4 σημαίνει όμως βάζω και ένα όριο. Το 4 σημαίνει και οικογένεια. Έτσι μπορεί να είναι και οικογενειακό περιβάλλον εδώ που να έχετε κάποιες τάσεις, να έχετε πάρει ας το πούμε το παρελθόν. Και βέβαια εννοείται το 4 σας οθεί στο να γίνετε, αν θέλετε, οι επαναστάτες μέσα από λογική. Και με τους υδροχώους εδώ πέρα που έχουμε, που βλέπω εδώ πέρα, υδροχώος, ο υδροχώος είναι της επανάστασης, είναι επίσης και να βάλετε ένα όριο και να πείτε γεια σας, φύγετε και θεραπεία. Το επόμενο είναι μια άλλη κάρτα που έχει να κάνει με το Ταύρο. Ο αριθμός εδώ πέρα είναι ο 26, έχουμε το 10 καρό, έχουμε χρήμα, έχουμε το 2 και το 6 μας κάνει 8, μας κάνει και αυτοκαρμικές καταστάσεις. Κρύβεται από πίσω ο Ταύρος στο ζώδιο, οροσκόπος, είπαμε με σουράνιμα, δηλαδή εδώ γίνονται συντονισμοί. Και θέλω να σας πει ότι μπορείτε να έχετε επιτυχία στη ζωή σας. Εφόσον ξεπεράσετε τις φοβίες σας, όφελος, άνοδος, χρήμα, ιδίλιο, καλό. Καλό θα ήταν όμως οι σκέψεις σας να είναι δομημένες. Εσείς φαίνεται λοιπόν, γιατί έχει βγει εδώ πέρα και η μέθοδος, καλό θα ήταν για εσάς, σαν συμβουλή, να θέλετε κάτι, το αν όχι δεν πειράζει, αυτό είναι άλλο θέμα, να μπορέσετε κάπου να γράφετε το σκοπό της ζωής σας, τη σκέψη σας, τι θέλετε να κάνετε, τι σας πείραξε, ποιοι σας πειράξανε. Εγώ το κάνω. Εγώ γράφω, και μάλιστα γράφω, έχω και ημερολογιάκι, και στον υπολογιστή μου καμιά φορά, ή στο iPad μου, γράφω αυτά τα οποία με έχουν ενοχλήσει. Ή αυτά τα, δηλαδή, τσακώθηκα με έναν οδηγό, ας πούμε, στον δρόμο, ναι, θα το γράψω. Όσο και αν αυτό σας φαίνεται απίστευτο. Ο Πυθαγόρας είχε μια, μιας και το λέω εδώ, ο Πυθαγόρας είχε μια φανταστική μέθοδο που ήταν σε ψυχοθεραπεία. Πριν κοιμηθούν οι μαθητές, και όλοι τους βέβαια, πήγαιναν πίσω στην ημέρα, δηλαδή. Πηγαίναν δηλαδή από την, πριν ξαπλώσουν για ύπνο, κάναν μια μικρή αναδρομή με όλα τα γεγονότα τα οποία έγιναν στη ζωή τους. Πέρναγε γρήγορα, φανταστείτε, κάναν 2 ώρες, λοιπόν. Πίσω τι κάνανε, δηλαδή φάγανε, γύρισανε σπίτι, μάλλον φάγανε, είδαμε ότι γύρισανε πίσω στο σπίτι, ότι μιλήσανε με τον τάδε, έγινε εκείνο, έγινε και άλλο, μέχρι να φτάσουν στην πρωινή ώρα, την ώρα που ξυπνήσανε, το πρώτο πράγμα που έγινε. Και αυτό είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας, διότι δεν χρειάζεται να ξαναζήσεις, όπως έλεγε ο Πυθαγόρας, πάλι μία κατάσταση. Αν θέλετε, μπορείτε να το δοκιμάσετε. Είναι μια μέθοδος και αυτή, είναι πυθαγόρια μέθοδος, μπορείτε να το ψάξετε και εσείς, να το δείτε, έχει μιλήσει και ο Όσο γι' αυτό και το εξηγεί πάρα πολύ καλά. Ψάξτε και αυτό, Όσο, Πυθαγόρας, διαλογισμοί και θα σας βγει στο Google και θα σας βγει εκεί πέρα λεπτομέρειες. Το επόμενο που έρχεται να βγει, ένας φίλος καλός. Ρήγας,
νεαρός, με Αφροδίτη κύριος επιρροές, είναι σε όρθια θέση. Ναι, μεν είναι φιλόδοξος, μπορεί να σημαίνει ένα δεσμό εδώ, μπορεί να σημαίνει είναι πρόσχαρος, σας δίνει μια ευστάθεια, αλλά γενικότερα όμως είναι στη ζωή σας. Είναι αδερφός, είναι σύντροφος, είναι κάποιος συγγενής, είναι κάποιος ο οποίος σας εμπνέει, δείτε εσείς. Είναι μια πύλη και εδώ πέρα με τον αριθμό 11, γιατί αυτή η δόνηση εδώ πέρα, αυτή η κάρτα έχει τον αριθμό 11, είναι μια πύλη και αυτή που έχει ανοίξει για εσάς, γιατί οι πύλες όταν ανοίγουν φέρνουν γεγονότα, καταστάσεις, καρμικά γεγονότα, αλλά και ανθρώπους. Εκφραζόμαστε μέσω των ανθρώπων. Αυτό είναι το κύριο μάθημά μας. Και εδώ πέρα βέβαια σημαίνει ότι είναι και ένας πολύ στενός συνεργάτης ή φίλος. Είναι εκεί για εσάς για να σας βοηθήσει. Είναι εκεί για το έργο σας. Είναι εκεί για να σας δώσει δύναμη. Η επόμενη κάρτα είναι του Ετέγια. Διδετές είναι τσιγκάνικες. Είναι αυτές εδώ πέρα. Θα σας τις φέρω. Λέγονται Αζόν Πετίτε Ετέγια. Λοιπόν, και εδώ αυτό το οποίο έχει βγει είναι ένα καστανό κορίτσι. Είστε εσείς καστανές. Υπάρχει κάποιος στον κύκλο σας ο οποίος είναι εκεί. Έχει βγει σε όρθια θέση. Αυτό το οποίο δηλώνει εδώ πέρα, αριθμός 2 και 9, αν κάπως σας κάνει κάποιο κλικ, 29 ή μπορεί να πάει και 11, να πάει και 2 βεβαίως, έχει να κάνει με τις τέχνες ή καλλιτεχνικό κομμάτι. Προσέξτε όμως, διότι έχετε εσείς την τάση στο αρνητικό να σας κλέβουν. Και αυτό είναι και μία αδυναμία σας. Εντάξει. Υπάρχει μία αδυναμία εκεί. Προσέξτε το γενικότερα, διότι εδώ δείχνει ότι ναι, είναι το 8. Έχουμε το. Για να δω και κάτι άλλο, ναι. Είναι ο αριθμός 8 εδώ πέρα, το οποίο μπορεί να σας δώσει και. Ναι, εννοείται ότι έχει και εδώ καρμικά γεγονότα, το οποίο ελκύεται εσείς κάποιο είδους κλέψιμο. Είναι κλέψιμο ενέργεια, σας κλέβουν πραγματικά σε φυσικό επίπεδο, κλέβουν το χρόνο σας, δείτε το. Αυτό δείτε το πολύ προσεκτικά. Το επόμενο είναι σε θέματα αγάπης και έρωτα λοιπόν. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε τις παράξενες αγάπες. Πολλές φορές σε μια σχέση, ακόμα και επαγγελματική, βλέπετε ότι κάπου η χημεία λίγο δεν προχωράει, κάπου λίγο υπάρχει ένα κόλλημα, κάπου υπάρχει μια δυσκολία. Δείτε το αυτό στην ερωτική σας ζωή, δείτε το αυτό λιγάκι στο τι ελκύεται όσον αφορά, ή μπορεί να είναι και αυτό εδώ πέρα που έρχεται μετά, και με κάποιο τρόπο χάνετε το χρόνο σας. Κάπου δεν κολλάει όλο αυτό, κάπου δημιουργεί μια δυσκολία, ίσως. Δείτε το εσείς. Σε θέματα όμως αγάπη, δώστε μεγάλη προσοχή. Μην ενδίδετε μόνο και μόνο για να μην είστε μόνος, μόνοι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να σας προσφέρουν πράγματα, ούτε καν το χρόνο τους ή την παρέα τους. Ξέρετε όμως κάτι, ναι, θα υπάρχουν τις καταστάσεις, αλλά πάντα υπάρχει και ένας θεϊκός συγχρονισμός. Όλα τα πράγματα θα έρθουν όταν είναι έτοιμα. Όταν είναι έτοιμα, όταν είστε έτοιμοι, έτοιμες, όταν πρέπει. Γιατί αυτά είναι και τα μαθήματα. Αυτή είναι η διδασκαλία και των μαθημάτων. Όλα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Όχι νωρίτερα, όχι αργότερα. Ακόμα και αν αυτό καμιά φορά μας ταλαιπωρεί εμάς και λέμε, μα καλά, γιατί δεν έχει γίνει. Είναι όλα στο χρόνο τους. Υπάρχουν καταστάσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν μετά από χρόνια. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν έχουμε όλες τις γνώσεις. Δεν γνωρίζουμε το σύμπαν, ο Θεός, τα πνεύματα, οι άγγελοι, ό,τι θέλετε. Πώς μπορεί να λειτουργήσουν όλα αυτά. Το επόμενο που μας βγαίνει είναι το άγριο θηλυκό. Είχε βγει εδώ πέρα και μία καστανή, έτσι. Είστε εσείς. Αριθμός 15, αν σας κάνει κάπου κλικ, πάει και 6 αυτό, είναι το μαγνητικό άγριο θηλυκό. Με τη δικό του μαγνητισμό, με τη θηλυκότητά της, με τη δύναμή της, η οποία όμως δεν φοβάται να πάει σε νέα μέρη και να τραβήξει μπροστά. Με το δικό της φως να βρει αυτό το οποίο την παθιάζει. Εδώ, αυτή η γυναίκα που σημαίνει το wild, το άγριο, είναι η γυναίκα η οποία προχωράει μόνη της κιόλας. Δεν φοβάται κανέναν. Δεν έχει ανάγκη κιόλας και κανέναν. Ανεξάρτητα από το αν κάποιος είναι σε σχέση ή όχι. Εδώ πάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη καρμική κάρτα, η οποία έχει να κάνει ότι υπάρχει αγριάδα, υπάρχει και ο καλός Σαμαρίτης. Δηλαδή, ένα από τα θέματα τα οποία είστε εσείς είναι ότι θέλετε να βοηθάτε τους άλλους.
Σας αρέσει να βοηθάτε και εδώ είναι τυχαίο ότι κρατάει και φως αυτή, διότι πάει να βρει και κάποιον άνθρωπο να βοηθήσει. Μήπως ελκύετε άντρες, αν είστε γυναίκες, άντρες, αν είστε άντρες, γυναίκες, οι οποίες δεν είναι και τόσο καλά συντονισμένοι, συντονισμένες μαζί σας και απλά το παίζετε καλό Σαμαρίτης, βοηθάτε απλά για να βοηθήσετε. Μπορεί. Και είναι αυτό που σας ελκύει κιόλας κάπου και σας βάζει σε μια δύσκολη κατάσταση. Μπορεί. Το θετικό είναι αυτό. Το αρνητικό είναι όμως, πρόσεξε, διότι ναι, μεν μπορεί να το κάνει μόνο και μόνο για να σου πούνε μπράβο ή να θεωρήσουν οι άλλοι α, τι καλό ή τι καλή είσαι. Ή τι καλό άνθρωπο ή τι βοηθητικό ή εξυπηρετικό είσαι. Μήπω είναι αυτό το κίνητρό σου. Δεν λέμε ότι είναι κακό, πρόσεξε όμω γιατί πάντα υπάρχει αυτό που λέμε μία σκιά στην προσωπικότητά μα η οποία μα οθεί. Το επόμενο χαρτί είναι το 10 ξυφών. Θα σε προδώσουν. Ναι. Θα προδοθείς, διότι ο καλός Σαμαρίτης θα προδοθεί. Θα τον προδώσουμε. Καλός, καλός, καλή, καλή, είναι νόμος δυστυχώς και κάπου πρέπει όχι να γριέψετε, όχι να αλλάξετε χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει να γίνετε πιο αυστηροί με τους ανθρώπους. Όχι αδικοί, αυστηροί. Και να τραβάτε το όριό σας και να λέτε φτάνει ως εδώ. Θέλετε με αυστηρό τόνο, θέλετε οτιδήποτε, πρέπει όμως να διεκδικήσετε τη ζωή σας, διότι εδώ είναι οι μαύρες σκέψεις, είναι τα μαύρα πουλιά, είναι οι σκεπτόμορφες, είναι όλα αυτά τα οποία εσάς γενικότερα σας δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά πρέπει να προχωρήσετε, το αφήνω λίγο εδώ πέρα και μία κάρτα πολύ ιδιαίτερη είναι πλαγιαστή, είναι πλάγια αυτή η κάρτα, πολύ όμορφη κάρτα, έρχεται με ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Λέγεται το νησί των θαυμάτων και αυτό το οποίο μιλάει είναι για αποκαλύψεις, μιλάει για ανακαλύψεις, μιλάει για καινούργια πράγματα στη ζωή σας, ένας καινούριος μαγικός τόπος, υπάρχει ένα νησί εσωτερικό ίσως μέσα σας ή στη ζωή σας που αναζητάτε, αλλά υπάρχει πολύ νερό εδώ, πολύ διέστηση, πολύ αγάπη, βεβαίως και βγήκε πολύ αγάπη, πολύ όμορφα πράγματα τα οποία σας περιμένουν στη ζωή σας. Το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα πριν τα μαζέψω για να πάμε στη δεύτερη πόρτα, στη δεύτερη πύλη και να δούμε εκεί τι ανοίγει. Είπαμε είναι άχρονο, δεν υπάρχει χρόνος, δείτε τις επιρροές, σημειώστε τα, δείτε τα, μπορεί να ξαναέρθετε σε αυτό το βίντεο να δείτε πώς επηρεάζεστε. Λοιπόν, εγώ τα μαζεύω τώρα αυτή τη στιγμή για να προχωρήσουμε στη δεύτερη πόρτα, δεύτερη πύλη, να δούμε και εκεί με τι συντονισμού, τι συντονισμούς έχουμε. Όμορφα πράγματα. Δεύτερη πύλη είναι το άνοιγμα λοιπόν, πόρτες, πύλες, ανοίγματα, πράγματα, άχρονο, δεν υπάρχει χρόνος, είναι σχεδόν, ναι, είναι για πάντα. Εδώ λοιπόν η δεύτερη πόρτα. Είναι η πόρτα που επιλέξατε εσείς. Έχει να κάνει, αν παρατηρήσετε, να σας τη δείξω και λίγο την πανέμορφη. Έχει να κάνει με ένα σκυλάκι. Έχει να κάνει με εδώ πέρα με μια γλαστρούλα. Με πολύ όμορφα λουλούδια. Τριανταφυλιά είναι, μου φαίνεται. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, ιδιαίτερη είναι πραγματική εικόνα, έτσι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η εικόνα για όσους διαλέξατε που είναι και η δεύτερη επιλογή, πάμε να δούμε ποια είναι η φύση του ταξιδιώτη. Και η φύση του ταξιδιώτη είναι ακριβώς να κάνεις το ταξίδι. Να απελευθερωθείς από οποιοδήποτε έλεγχο εσωτερικό. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που η προσωπικότητά τους είναι αρκετά ελεγκτική. Δεν είναι κακό. Τους αρέσει να ελέγχουν τα πάντα, έτσι, καταστάσεις, γεγονότα, ανθρώπους, δεν ξέρω τι. Όμως πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να ελέγξετε τα πάντα. Γι' αυτό λέει ότι να παραδοθείτε στο ταξίδι της ζωής, αφήστε λίγο το λουρί που λένε ελεύθερο, να δείτε λίγο που θα σας οδηγήσει όλο αυτό, διότι κάποιο μήνυμα υπάρχει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Η πύλη που ανοίγει για σας η αριθμολογική είναι ο αριθμός 16. Καρμικός, ιδιαίτερος αριθμός και μιλάει για αναγέννηση, να αναγεννηθείτε. Είναι η πύλη της αναγέννησης λοιπόν. Αυτή η πύλη της αναγέννησης που μιλάει για εσάς, σας λέει πάνω ένα παράδειγμα να πω. Αν εσείς αφαιθείτε, λίγο αφήσετε το ελεγκτικό κομμάτι. Είναι ένα είδος αναγέννησης, είναι ένα είδος απελευθέρωσης. Είναι ένα είδος μιας καινούργιας κατάστασης εσείς που δημιουργείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, να δούμε με τι συντονίζεστε. Συντονίζεστε όσον αφορά με τις φάσεις της Σελήνης, κυρίως με πανσέλινο.
Πανσέλινος στον Κριό. Δείτε το εσείς, διότι αυτό σας δίνει πάρα πολύ ενέργεια. Σας γεμίζει με ενέργεια και αυτή η Πανσέλινος σας δίνει δύναμη για καινούργια πράγματα στη ζωή σας και μπορείτε να συντονιστείτε. Δείτε στο ημερολογιάκι, δείτε σε κάποιο site αστρολογικό. Πότε λοιπόν έχουμε Πανσέλινο, κυρίως Πανσέλινο στον Κριό, δείτε εσείς τον Κριό που βρίσκεται στον αστρολογικό σας χάρτη, αν είναι ζώδιο, οροσκόπος, μεσουράνημα, αν έχετε πολύ Κριό στο χάρτη σας, δείτε το εσείς, διότι με αυτό το συντονισμό σας δημιουργεί νέες καταστάσεις. Και κάθε μήνα σας δίνεται η δυνατότητα, σε κάθε μήνα να κάνετε και κάτι καινούριο, να ξεκινάτε και κάτι καινούριο. Θα μου πείτε, μα καλά, τι καινούριο μπορώ να ξεκινήσω? Πολλά πράγματα. Όταν καθίσετε κάτω και το βάλετε και το σκεφτείτε και γίνει αυτή η αναγέννηση που λένε, μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Καλλιτεχνικά, θεραπευτικά, ό,τι θέλει ο καθένας. Να τραγουδήσει, να ζωγραφίσει, να χορέψει, να κάνει, να δει δουλειές, να ψάξει, να επιμορφωθεί, σεμινάριο. Υπάρχουν πολλές, μα πολλές επιλογές. Αστρολογικά τώρα έχουμε έναν Λέοντα. Πάλι φωτιά. Συντονίζεστε με το ζώδιο του Λέοντα εσείς πάρα πολύ. Και ο Λέον φυσικά είναι και της αναγέννησης, είναι και της δύναμης. Και ο Λέον εδώ μιλάει, έχει κουράγιο, είναι πιστός, δυνατός, στο θετικό έτσι. Λοιπόν, είναι χαρισματικός, είναι εξωστρεφής, γενναιόδωρος. Αυτές είναι οι ποιότητες τις οποίες αν δεν τις έχετε, μπορείτε να τις αποκτήσετε ή να τις χτίσετε ή να αρχίσετε να τις αποκτάτε. Δείτε και εδώ πέρα το Λέον, το Λιοντάρι, που παίζει ρόλο στη ζωή σας, σε ποιο σημείο δηλαδή στο χάρτη σας. Πάντως είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι αυτό εδώ πέρα. Είναι η πύλη του Λέοντα, εντάξει, γιατί εδώ είναι η πύλη, εδώ είπαμε η πύλη της αναγέννησης, η πύλη λοιπόν εδώ, η πόρτα αν θέλετε του Κρύου, εδώ η πύλη του Λέοντα. Για να δούμε και το επόμενο κομμάτι, έχουμε και την πύλη των Ιχθύων, 2 και 4, για να δω κάτι, 7, 4 και 2, 6, ωραία, λοιπόν, εδώ έχουμε Ιχθύς, εδώ ξαφνικά πάμε σε νερό, όπως εδώ έχει νερό, εδώ ξαφνικά φεύγουμε τη φωτιά και πάμε σε νερό, διέστηση και πίστη. Και πιστεύω ότι για όλα γίνονται για ένα σκοπό. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Όλα γίνονται, αυτό είναι το μάθημά σας. Αυτή είναι η πύλη, είναι η πύλη του μαθαίνω. Είναι η πύλη του ανοίγω, είναι αν θέλετε ο αριθμός 24, με ό,τι συνδέεστε εσείς. Είναι η πύλη του μαθαίνω, αλλά και του πιστεύω. Και όταν πιστέψετε, πραγματικά πιστέψετε, θα καταλάβετε, θα απελευθερωθείτε και θα καταλάβετε ότι όλα γίνονται με έναν ιδιαίτερο σκοπό για να σας οδηγήσει η ψυχή σας στο μονοπάτι που πρέπει να σας οδηγήσει. Μία από τις καρμικές κάρτες είναι το ζευγάρι, αριθμός 21, είναι καλό. Εκπλήρωση επιθυμιών, ευτυχία, επιτυχημένες σχέσεις και συνεργασίες. Μπορεί κάποιος, κάποιος από εσάς να μου πει, μα εγώ δεν έχω πετυχημένη σχέση ή χώρισα ή χωρίζω ή κάνω. Ναι, okay. Παρ' όλα αυτά όμως, δείτε το, διότι κάπου σας οδηγεί. Μήπως όλο αυτό είναι για να γνωρίσετε και τελικά κάποιον άνθρωπο. Φύγατε από μια δουλειά κακήν κακό σας το πούμε, αλλά είναι για να πάτε να βρείτε κάτι καλύτερο. Χωρίσατε από εκεί που ήσασταν, ναι με ό,τι έγινε, αλλά μήπως για να βρείτε κάτι καλύτερο. Εδώ πάντως μιλάει για σχέσεις ή μπορεί να είστε σε μια σχέση η οποία είναι λίγο περίεργη. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να σας δώσει και τη δυνατότητα να ξαναβρεθείτε σε αυτή τη σχέση, δηλαδή να ξαναενωθείτε. Μία άλλη επιρροή που έχουμε εδώ πέρα είναι να το ένας καρκίνος. Είναι πάλι η σελήνη εδώ, που είναι το ζώδιο του καρκίνου από πίσω. Επιθυμίες, γνωριμίες, είναι το 8 κούπα και ο αριθμός 32. Ο αριθμός 32 μας μιλάει για ενέργεια μέσα στη σχέση και συνεργασία. Ενέργεια και συνεργασία, δηλαδή. Ίσως το κλειδί, γιατί εδώ κάνει 3 και εδώ έχουμε έναν αριθμό 3 που ξεκινάει και είναι σημαντικό. Ο αριθμός 3 θέλει μάλλον να σας πει φέρτε ενέργεια στη ζωή σας. Κάνει το 5, είναι και η παγκόσμια χρονιά του 2021 είναι ο αριθμός 5, που σημαίνει το κλειδί είναι προσαρμόζομαι στις συνθήκες. Η σελήνη σας κάνει πολύ συναισθηματικούς συναισθηματικές, με πολύ μεγάλη διέστηση. Και το 8 κούπα έχει να κάνει με θετικά πράγματα και έχει να κάνει και με καλές σχέσεις. Δηλαδή έχει να κάνει και με την καλή, και εδώ δηλαδή και αυτό συνενεί σε αυτό που λέμε, έχει να κάνει και με την καλή συνεργασία, με την ολοκλήρωση των σχέσεων, δηλαδή με το θετικό πρόσημο, συζητάμε καλά με τη σχέση μου. Είναι καλό εν πάση περιπτώσει. Το επόμενο είναι το 2 καρό. Θέματα επαγγελματικά κυρίως, προσέξτε, ναι, εντάξει, okay, ναι, λογικό, ζούμε σε μια φάση όπου υπάρχει μια
απώλεια ή μια πολύ μεταβατική φάση. Το 2 πάλι μιλάει για συνεργασίες, από πίσω κρύβεται ο Ειρηνής, είναι της επικοινωνίας και εμπορικά θέματα. Το 2 καρό σημαίνει εξισορροπώ, προσπαθώ να εξισορροπήσω, βρίσκω τις ισορροπίες μου στα επαγγελματικά, στις συνεργασίες μου και επικοινωνώ με τάκτ και με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται καλές συζητήσεις για να επιλύνονται τα θέματα. Εσείς έτσι τα λύνετε τα θέματά σας. Μάλλον έχετε δυνατότητα να τα λύσετε. Μία από τις ετέγια λοιπόν, widow divorced woman. Τι σημαίνει εδώ? Μήπως έχετε χωρίσει, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Μιλάει για χωρισμό, μιλάει για διαζύγια, μιλάει επίσης ίσως και είναι ένα τρίτο πρόσωπο εδώ το οποίο έχει πέσει, αριθμός 13, ο οποίος είναι ζώρικος, γιατί εδώ σημαίνει και κακή ζωή. Μπορεί να σημαίνουν διάφορα πράγματα. Προσέξτε εδώ, αριθμός 18, αριθμός 13 εδώ, δηλαδή κρύβονται μυστικά μηνύματα, ας το πούμε, το οποίο μιλάει για μία βασίλισσα, για μία ρήγισσα, η οποία αυτή είναι για μία γυναίκα μπαστούνι λοιπόν, η οποία, μπαστούνι, η οποία θέλει να ζήσει τη ζωή της, θέλει να περνάει καλά, παρόλα αυτά όμως μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη, μπορεί να γίνει πολύ ζηλιάρα και να έχει να είναι αντιπρόσωπη και να έχει πολύ κακία και να προκαλέσει και να φέρει εμπόδια στη δική σας ζωή. Υπάρχει το άτομο κοντά σας. Το άλλο που θα μπορούσα να πω είναι ότι γίνεστε εσείς. Είναι η 13η αυτή κάρτα, γενικότερα σαν αρρύθμιση, αλλά υπάρχει και από πίσω ο αριθμός 18, το 1 και το 8, το οποίο γίνεται και 9. Εδώ θέλει προσοχή. Μπορεί να είναι μια αντίζηλος, μπορεί να είναι μια φίλη σας, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, αν είστε γυναίκα. Το ίδιο συμβαίνει και αν είστε άντρας. Υπάρχει κάποια γυναίκα η οποία είναι εκεί, αλλά δεν είναι για καλό. Προσέξτε το εσείς και δώστε πολύ μεγάλη, η οποία μπορεί να είναι χωρισμένη κιόλας. Μια ερμηνεία είναι, μπορεί να βλέπει εσάς που είστε ζευγάρι, ζηλεύει πάρα πολύ, βάζει λόγια για να σας χωρίσει. Προσέξτε το. Το επόμενο είναι τα παιδιά. Ή έχετε οικογένεια και έχετε παιδιά, τα οποία φυσικά εννοείται είναι η αγάπη σας, είναι η προέκτασή σας, είναι το είναι σας, είναι όλη σας η ζωή. Αν δεν έχετε παιδιά, τότε αυτό σημαίνει ότι εσείς μέσα σας μπορεί να έχετε και σκυλάκια, έτσι, μπορεί να έχετε ζωάκια ή οτιδήποτε. Αν δεν έχετε όμως τίποτα από όλα αυτά, σημαίνει να ανακαλύψετε εσείς το δικό σας μέσα εσωτερικό παιδί. Να ανακαλύψετε τη δική σας, το δικό σας παιδί. Θυμηθείτε όταν ήμασταν παιδιά, ανέμελοι, ελεύθεροι, κάναμε ό,τι θέλαμε, τσακωνόμασταν και τα ξαναβρίσκαμε άνετα, χωρίς να μένουν όλα αυτά τα κατάλοιπα που μένουν στη σημερινή εποχή, μάλλον στην ηλικία στην οποία βρισκόμαστε. Κάντε ειρήνη. Ειρήνη με τον εαυτό σας, ειρήνη γενικότερα, φέρτε την ειρήνη στη ζωή σας. Είναι αυτό το οποίο επιθυμείτε και έχει βγει πάλι παιδί εδώ και πάλι για ένα ζωάκι. Γιατί αυτή εδώ πέρα κρατάει, θα μπορούσε να είναι και η Παρθένος Μαρία, κρατάει εδώ πέρα και το μωράκι, κρατάει και το προβατάκι, ας το πούμε. Είναι ένας συμβολισμός. Είναι μια κάρτα που η οποία δείχνει μια αθωότητα και μια γλύκα. Για να δω αν φαίνεται εδώ. Ωραία. Συγγνώμη λίγο να τα πάω λίγο πιο κάτω για να φαίνονται καλύτερα τα χαρτιά, η ιστορία σας δηλαδή, η οποία δηλώνει εδώ πέρα τη γλύκα, αυτό το οποίο εσείς επιθυμείτε. Μπορεί η επιθυμία σας να κάνετε οικογένεια, να κάνετε παιδιά. Σεβαστό. Μία άλλη κάρτα, μάλιστα, η οποία είναι ένα αντίθετο καθρέφτισμα αυτού. Εδώ είναι το 21, εδώ είναι το 12. Είναι, προσέξτε, μη γίνετε θύμα. Δηλαδή, επίτηδες καμιά φορά θυματοποιείτε εσείς τον εαυτό σας για να αλλάξετε μια κατάσταση, για να κρατήσετε ίσως ένα γάμο ζωντανό, μια σχέση ζωντανή, μια συνεργασία. Δείτε το βέβαια εσείς, διότι ναι μεν έχει πολύ δύναμη αυτό, αλλά έχει όμως και αρκετή μαυρίλα μέσα. Είναι μια ιδιαίτερη σκία ίσως του εαυτού σας, αν συμβαίνει αυτό, έτσι. Αν δεν συμβαίνει, είναι ok, προσπαθήστε στη ζωή σας να μην είστε το θύμα ή να μην το παίζετε θύμα. Να πολεμάτε, να διεκδικείτε, αλλά όχι όμως μέσα από το, ας πούμε, μέσα από τη θυματοποίηση. Μπορεί να συμβαίνει. Αν δεν συμβαίνει, είναι ok. Αλλά εδώ πάντως είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι σημαντικό για εσάς. Το επόμενο είναι ο destroyer, είναι ο καταστροφέας. Λοιπόν, φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο, γιατί συνδέονται όλα αυτά εδώ, γι' αυτό μιλάει για ανανέωση, γι' αυτό μιλάει για
συνδέεστε με την καταστροφή, κατά κάποιο τρόπο μάλλον την αυτοκαταστροφή. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ σημαίνει είναι το, η έκρηξη, γιατί μπορεί να έχετε νεύρα, μπορεί να... Γι' αυτό ίσως λέει εδώ πέρα, φέρε την αγάπη, την ηρεμία, την ειρήνη στη ζωή σου. Εκρήγνεστε, είστε εκρηκτικοί χαρακτήρες, τα παίρνετε, θέλετε να τα κάνετε όλα λίμπα, θέλετε όλα πραγματικά να τα διαλύσετε, γιατί όταν κάτι σας ενευριάζει, δεν είναι κακό. Προσέξτε τι λέω, δεν είναι κακό. Όμως, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολύ τοξικότητα σε εσάς και στις σχέσεις σας, με αποτέλεσμα καμιά φορά αυτός ο οδοστρωτήρας που λένε να καταστρέφει το δυναμικό, τις ικανότητες ή τα όνειρα των άλλων ανθρώπων ή ίσως και, και τις σχέσεις σας. Με το να... Δεν λέμε να λέτε αλήθειες, αλλά καμιά φορά με τον άνθρωπο με τον οποίο είστε, αυτές οι αλήθειες μπορεί να χρειάζονται έναν άλλον ιδιαίτερο τρόπο να υποθούν για να δώσουν δύναμη και θετική ανταπόκριση στον άνθρωπό σας και όχι δυσκολία. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο κάπου δείτε εσείς αν αυτό σας αγγίζει. Το επόμενο που βγαίνει είναι πάλι, έχει βγει μια εγκυμοσύνη εδώ. Έχει βγει η αυτοκράτηρα, σημαίνει ότι έχετε πολλή ενέργεια, είστε πολύ δυνατές. Είστε πολύ δυνατές και αν είστε και άντρας είστε πολύ δυνατός και εσείς ή έχετε γυναίκα, σύντροφο, πολύ δυνατή η οποία μπορεί να σας στηρίζει. Εσείς όμως ως γυναίκα έχετε την ικανότητα, τη δυνατότητα της διέστησης, της θηλυκότητας, της, να γίνετε μια εξαιρετική μητέρα. Α, μήπως γίνεστε, να σας πω, μια ιστορία είναι ότι γίνεστε πολύ αυστηρές μητέρες. Και έχετε πολύ κριτική απέναντι στα παιδιά σας. Γι' αυτό βγήκαν εδώ και τα παιδιά. Και τους κρίνετε με σκοπό να τους δυναμώσετε, αλλά αυτή η κριτική όμως δεν βοηθάει τα παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Χρειάζεται μια άλλου είδους προσέγγιση. Δείτε το εσείς, αναλόγως αν σας αγγίζει ή όχι. Παρ' όλα αυτά όμως είστε μια πολύ δυνατή γυναίκα και για εσάς τους άντρες είστε ένας πολύ δυνατός άντρας. Μάλλον παίρνετε πολύ δύναμη από μια γυναίκα που είναι δίπλα σας. Μία πανέμορφη κάρτα είναι ο ναός με τα όνειρα. Η επικοινωνία γίνεται, γιατί έχετε εδώ πέρα που βγήκε η αυτοκράτηρα, έχει ένα σύμβολο της Αφροδίτης που, και επίσης εδώ πέρα, να σας το δείξω, η σελήνη που είναι πολύ κοντά στο κεφάλι της, στα μαλλιά της, δείχνει τη διέστηση, την απόλυτη διέστηση και την επικοινωνία μέσα από όνειρα λοιπόν. Προφητείες, όνειρα... ίσως κάνετε και astral projection που λένε, δηλαδή βγαίνετε και έξω από το σώμα σας. Μην τρομάζετε, αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Ακόμα και η επιστήμη κάνει πάρα πολλά πειράματα και προσπαθεί να τα εξηγήσει με έναν επιστημονικό τρόπο, διότι ο εγκέφαλός μας είναι ένα από τα πιο μεγάλα μυστήρια τα οποία υπάρχουν, που αν και έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, δεν μπορεί να εξηγηθούν ακόμα πάρα πολλά πράγματα. Εμπιστευτείτε αυτά που βλέπετε, διότι τα όνειρά θέλουν να σας μεταφέρουν κάποιες άλλες διαστάσεις. Διότι όντως συντονιζόμαστε όταν πέφτουμε σε ύπνο. Συντονιζόμαστε με άλλες ονειρικές καταστάσεις, οι οποίες είναι είτε συμβολισμοί, είτε επιθυμίες, είτε θέλουν κάτι να σας δείξουν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία για εσάς, αλλά έχετε όμως το ταλέντο αυτής της ονειρικής, ας το πούμε, κατάστασης. Όμορφες οι πύλες και για εσάς, πολύ δυνατές, πολύ ενέργεια, πάρα πολύ όμορφα μηνύματα, πολύ αποκαλυπτικά, το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα για να τα μαζέψω και μετά να πάμε στην τρίτη μας επιλογή. Ωραία. Δεν πειράζει, θα με δείτε να τα μαζεύω. Είναι ok. Να τα βάλουμε λοιπόν μετά στην άκρη. Όμορφα τα μηνύματα. Εννοείται βεβαίως ότι μπείτε και στα υπόλοιπα βίντεο τα οποία έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει πάρα πολλά βίντεο. Να δείτε και εκεί. Να δείτε δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές. Δείτε το και αυτό. Υπάρχει στο site μια ανάλυση πώς τα βρίσκουμε. Κάτι που σας ενδιαφέρει, έχω γράψει και άρθρα, δείτε το εσείς, κάτι σίγουρα θα σας ενδιαφέρει από όλα αυτά. Για να το μαζέψουμε και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ, τρίτη επιλογή και δικιά μου επιλογή, είναι και τα χρώματα του καναλιού μου, είναι και τα χρώματα τα οποία μου αρέσουν εμένα, πορτοκαλί, λίγο κιτρινάκι, για όσους γνωρίζουν από ενεργειακά κέντρα, είναι, θα έλεγα, το χάρα και το ηλιακό κέντρο, είναι δηλαδή η χαρά και οι επιθυμίες και η δύναμή μας βέβαια. Πολύ ωραία. Για να δούμε, και εγώ να είμαι εδώ έτσι, τη φύση του ταξιδιώτη, γιατί είναι και αυτή η δική μου επιλογή. Η φύση του ταξιδιώτη, μάλιστα. Breaking trail λέει εδώ πέρα. Τι σημαίνει?
καθαρίζεις τη διαδρομή. Εδώ μιλάει για ένα breakthrough, εδώ μιλάει για πράγματα για πρωτοποριακά πράγματα. Εδώ μιλάει για μόνος ή μόνη τα καταφέρνεις αυτά, αλλά είναι το μάθημα, είναι η πύλη του ανοίγματος του να τα καταφέρεις, να το πω έτσι, να τα καταφέρω, να ξεπεράσεις εμπόδια, να ξεκαθαρίσεις πράγματα, καταστάσεις, να δεις τι θέλεις στη ζωή σου και να φτιάξεις το μονοπάτι σου. Breakthrough, φτιάξεις το μονοπάτι σου. Είναι η πρωτοπορία, είναι το ριζοσπαστικό, είναι το επαναστατικό, είναι το καινούριο. Είναι αυτός ο οποίος προχωράει, ναι, μόνος του, αλλά κάνει όμορφα πράγματα. Αυτοί είμαστε εμείς. Είναι πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ ενέργεια και όντως δείχνει ότι, αν θέλετε και εγώ, τη δική μου ιστορία, αν θέλετε την προσωπική, με το κανάλι, με το site, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα που κάνουμε, τα βιντεάκια που είστε εσείς εδώ, με στηρίζετε, τα λέμε, συζητάμε, κάνουμε, είναι και αυτό μια επανάσταση. Των social media, αν θέλετε, είναι μια επικοινωνία, ερχόμαστε πιο κοντά, τα λέμε, όλο αυτό. Το επόμενο, βεβαίως, συγκλονιστικό, είναι το 66, είναι η θεραπεία. Μία από τις πολύ ισχυρές δονήσεις είναι η πύλη της θεραπείας. Τα δύο εξάρια. Τα δύο εξάρια είναι κυρίαρχος αριθμός και εννοείται ότι εσείς, εμείς συντονιζόμαστε με τη θεραπεία εαυτού, θεραπεία δικιά μας, αυτογνωσία, αλλά επίσης και θεραπεία και σε άλλους ανθρώπους. Σε ένα επίπεδο, δεν λέω ότι είναι ολοκληρωτικό, σε ένα επίπεδο, όσο και αν ακουστεί λίγο παράξενο αυτό που θα πω, ναι, σε ένα επίπεδο και αυτό το οποίο κάνουμε έχει ένα μικρό, εγώ λέω μικρό, ένα μικρό θεραπευτικό κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Λοιπόν, με τι συντονιζόμαστε με τις φάσεις της Σελήνης? Ω, μάλιστα. Εδώ, γενικότερα, μιλάει για ένα φεγγάρι, το οποίο είναι επαναστατικό και αυτό από μόνο του. Και έχει ένα μήνυμα και λέει ότι τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Προχώρα με δύναμη, κάνε αυτά τα οποία θέλεις, άσε τους κανόνες. Εντάξει, ακολουθούμε τους κανόνες, εννοείται, τους ηθικούς, τους νομικούς, τους κανόνες δικαιοσύνης, αλλά όμως προχώρα και σπάσε τα όρια σου. Σπάσε τα όρια, προχώρα, πήγαινε εκεί που άλλοι άνθρωποι, προσέξτε να δείτε, δεν μπορούν να πάνε. Γιατί έχει τρικυμία και τη φοβούνται? Γιατί εδώ δείχνει ότι και εμείς σε ένα επίπεδο δεν φοβόμαστε την τρικυμία. Ναι, θα έρθει στη ζωή μας, αλλά μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τους συντονισμούς της Νέας Σελήνης και της Πανσελήνου. Οπότε σε αυτές τις φάσεις, Πανσέλινος, Νέα Σελήνη, είναι η κατάλληλη στιγμή για να θέσουμε νέα πράγματα και νέους στόχους και να ξεκαθαρίσει το τοπίο μέσα από θεραπεία. Αυτό που βγαίνει επίσης σαν ζώδιο, βγαίνει ένας τοξότης εδώ. Εγώ προσωπικά έχω μεσουράνημα στον τοξότη, που μου δίνει πολλή ενέργεια στους στόχους, επιμονή, και βέβαια εδώ τώρα είναι ο Δίας που κρύβεται από πίσω, σημαίνει πρόοδος, τη φιλοσοφία, η διδασκαλία αν θέλετε, η τύχη, το τολμώ, τολμάω, ενέργεια και γνώσεις. Και φυσικά αισιοδοξία, πλάνο, στόχοι. Βάλε το αυτό, δείτε το στο εσείς που έχετε τον τοξότη, διότι ο τοξότης μπορεί να σας βοηθήσει στο εξής κομμάτι, να βάζετε στόχους και να τους πετυχαίνετε, όποιοι και να είναι αυτοί οι στόχοι. Ο τοξότης επίσης σας οθεί στο φιλοσοφικό κομμάτι της ζωής, που σημαίνει, ναι, εσείς που παρακολουθείτε το κανάλι και άλλα κανάλια βέβαια, με ταρό, έχει και αυτό ένα φιλοσοφικό κομμάτι από πίσω. Εσείς που ασχολείστε με αστρολογία ή διαβάζετε ή κάνετε, έχει από πίσω και ένα είδος αναζήτησης δικιά σας. Ο τοξότης μιλάει για αναζήτηση, μιλάει επίσης και για θεραπεία. Μην ξεχνάμε τον κένταυρο Χίρον, ο οποίος τι είναι, μισός άνθρωπος, μισός άλογο, και κρατάει ένα τόξο. Και αυτό το τόξο σημαίνει βάζω στόχο, πετάει μακριά το τόξο, και σημαίνει ότι πήγαινε τόσο μακριά στη ζωή σου όσο μπορεί να σε φτάσει να πάει και το τόξο. Sky is the limit που λένε. Ο ουρανός είναι το, ας πούμε, το όριο που μπορεί να υπάρχει. Μία άλλη εδώ είναι βεβαίως ο Κρόνος, ο οποίος επιστρέφει και έρχεται. Είναι ο αριθμός 50 για όλους εσάς, αν κάπου με κάποιο τρόπο σας κάνει κλικ, και μιλάει για ηλικία, ότι εμπειρία και σοφία. Με την ηλικία
και με όλα τα οποία έχουμε περάσει και εγώ και εσείς, γινόμαστε πιο έμπειροι και πιο σοφοί. Και φυσικά και εγώ ως εγώκερος, σαν βάσιος εγώκερος, έχω τον Κρόνος πλανήτη, ο οποίος μου δίνει εμπειρία, σοφία, καρμικά μαθήματα, αλλά και μία απίστευτη υπομονή, επιμονή και δύναμη ψυχής. Πολύ ωραίο. Στο επόμενο είναι οι καρμικότητες και ένας άντρας. Λοιπόν, okay, εδώ δείχνει δύναμη, δείχνει εμάς μάλλον, 19, 11 και είναι ο αριθμός και του μάγου. Υπάρχει μια σύνδεση με μένα σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Γνωριμίες, βοήθειες, δύναμη, εξουσία. Αρσενικό, δυνατός, σίγουρος, όχι, δεν έχω μακριά μαλλιά. Σας το λέω. Τα μαλλιά μου, ναι, είναι μαύρα και είναι έτσι. Θα το πω χωρίς κοτσίδα. Στα νιάτα μου είχα κοτσίδα. Όχι κοτσίδα, είχα μακριά μαλλιά. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα θα μου πείτε, μα θέλουμε να σε δούμε, θέλουμε να κάνουμε. Προστατεύω τον εαυτό μου. Ένας από τους λόγους, γιατί πολλοί μου το γράφετε, ένας από τους λόγους που δεν δείχνω, πρώτα απ' όλα είναι ότι δεν βγαίνω καθόλου καλά. Και το δεύτερο είναι ότι προστατεύω τον εαυτό μου από αρνητικές ενέργειες και θέλω να το διατηρήσω. Παρ' όλα αυτά όμως, φανταστείτε ότι είμαι ο αδερφός, περίπου μοιάζω λίγο, στο Richard Gere. Στον αδερφό μου λοιπόν, σε ποιο νεανίες, στα νιάτα του. Λοιπόν, έλατε, πάμε τώρα. Όταν είχε μαύρα μαλλιά. Α, να εδώ πέρα και μια γυναίκα. Πλουτόνιες ενέργειες. Εδώ έχουμε το 19, εδώ έχουμε το 29. Εδώ έχουμε μια δεκάδα παραπάνω. Το 19 μας κάνει 11, εδώ μας κάνει 29, 11, 2. Α, εδώ έχουμε επίσης ένα μπαστούνι, μπαστούνάτι. Που σημαίνει φωτιά. Μπορεί να είναι ζώδιο, οροσκόπος. Πλουτόνιες ενέργειες, καρμικές ενέργειες. Αυτή η γυναίκα λοιπόν εδώ ενδιαφέρεται για αυτόν τον άντρα. Οπότε είστε εσείς άντρας, εντάξει, είστε γυναίκα, υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή σας και είστε εσείς αυτοί. Αν είστε άντρας, είστε αυτός εδώ πέρα και υπάρχει κάποια γυναίκα που είναι εκεί για σας και ή είναι έτοιμη για ειδήλιο ή σας αγαπάει ή σας σκέφτεται γιατί είστε αντικριστά. Αυτό είναι πολύ καλό, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, εδώ σημαίνει και καρμικότητα. Σημαίνει έμελε να συναντηθείτε. Έμελε να γίνει τώρα. Είστε ακόμα μαζί, υπάρχει ένας τσακωμός, υπάρχει οτιδήποτε. Ναι, γιατί εδώ υπάρχει εξουσία, εδώ υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι και σίγουρη για τον εαυτό της, ναι, μπορεί να υπάρξει εξήγουση. Αλλά για να δούμε και το επόμενο, θα τα δούμε. Α, μάλιστα. Σε όρια θέση έχει βγει ένας άλλος άσος. Εδώ έχουμε δύο άσους, αυτό είναι πολύ καλό. Έρωτας, γάμος, γράμμα, νέο φλερτ. Δείτε το νέο φλερτ, καρκίνος από πίσω επιρροές ή πάμε πάλι για ζώδιο ή οροσκόπο ή μεσουράνημα. Δείτε το εσείς ή πολύ καρκίνος στο χάρτη σας ή στο ζώδιο. Ο καρκίνος μπορεί να μπει και η οικογένεια, εντάξει, γιατί ο καρκίνος συμβολίζει και την οικογένεια. Αλλά είναι σε όρια θέση, είναι πολύ καλό, πολύ εξαιρετικό. Αν τώρα είστε μόνος ή μόνοι σας και δεν έχετε τίποτα, μπορεί να είναι στα σκαριά μία νέα γνωριμία. Ή μπορεί να έχετε ανθρώπους που σας αγαπάνε πραγματικά πάρα πάρα πολύ και σας κάνουν να αισθάνεστε και οικογένεια. Συγγενείς, φίλοι κτλ. Το επόμενο χαρτί, μάλιστα, είναι το 10 καρό. Μία από τις πολύ καλές κάρτες, η οποία τι δείχνει. Το 10 καρό δείχνει εδώ πέρα, είναι σε όρθια θέση, έχει από πίσω έναν μυστικό αριθμό το 6 και σημαίνει πλούτος. Και επίσης σημαίνει επιτυχίες, σημαίνει καλά επαγγελματικά πράγματα. Τώρα, αυτό το οποίο χρειάζεται προσοχή μεγάλη είναι ότι μετά από αυτή την επιτυχία, εάν κάποιος φερθεί με αλαζονία σε ό,τι έχει πετύχει, τότε θα του έρθουν εμπόδια ή γεγονότα τα οποία θα τον ρίξουν κάτω. Ή θα την ρίξουν. Πολλές φορές, αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχει μια αλαζονία του πλούτου. Δηλαδή ότι, α, λεφτά, αυτό έχουμε, λεφτά έχουμε, εκείνο. Λέω τώρα έτσι, και εκείνο και το άλλο και εδώ. Και υπάρχει μια μεγάλη αλαζονία και εσείς ποιοι είστε και δεν σας αναγνωρίζω και είστε κατώτεροι, το βάλω και λίγο το αυτό. Λοιπόν, τότε ενεργοποιούνται καρμικές δυνάμεις, γιατί ο λόγος μας έχει μεγάλη δύναμη. Ο μάγος λοιπόν, που έχουμε και στα ταρό, έχει μεγάλη δύναμη. Όταν όμως γίνει αλαζόνας,
Τότε θα γνωρίσει την καταστροφή. Ο μάγος γνωρίζει το λόγο, ο μάγος γνωρίζει τι θα πει. Ο μάγος γνωρίζει με ποιο τρόπο θα επικοινωνήσει και τι λόγια θα πει, ακόμα και αν θέλετε και οι επικλήσεις που κάνει. Λέμε για θετικές επικλήσεις, όχι μαύρες, εντάξει, αρνητικές που κάνει. Όταν όμως μπλεχτεί, να το πω, τις αρνητικές ενέργειες, θα κρασαρίστη. Τέρμα. Ή θα κάψει μόνο στο νευρικό του σύστημα, ή θα νιώθει απεριόριστη κούραση και κάθε μέρα θα λέει: Ωχ, παραγιά, που πάω τώρα ή τι κάνω. Εντάξει, αυτά είναι δείγματα. Ξεκινάνε έτσι τα δείγματα. Καίγεται το νευρικό του σύστημα. Μην με ρωτήσετε περισσότερο, δεν αποκαλύπτω κάποια άλλα μυστικά, είναι και κάποια μυστικά του επαγγέλματος που λένε λοιπόν. Αλλά η αλαζονία θα δημιουργήσει αυτό το κρασάρισμα και η πτώση είναι συγκλονιστική. Οπότε, έχουμε στα χέρια μας τη δυνατότητα για να πετύχουμε οικονομική, αν θέλετε, άνεση στη ζωή μας, να πετύχουμε όμορφα πράγματα μέσα από δημιουργικότητα, την εργασία μας, τη σκληρή μας δουλειά, έτσι, τον κόπο μας, όλα αυτά τα οποία κάνουμε, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτές είναι οι ετέγια. Οι ετέγια είναι πολύ ιδιαίτερες κάρτες, τσιγκάνικες, αλλά λένε πολλά όμορφα μηνύματα. Σε θέματα αγάπης, πολύ ρομαντικά συναισθήματα. Νιώθεις αληθινά, νιώθουμε αυτό που νιώθουμε είναι αληθινό, είναι πραγματικό και έχετε εσείς, εμείς να το πω έτσι, την ευκαιρία αυτής εδώ πέρα της κατάστασης. Στο χέρι μας είναι. Το ελκύουμε. Είναι στο δρόμο μας. Λοιπόν, το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό γιατί είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στο επόμενο. Επόμενη πύλη είναι η αντίληψη. Οι πύλες λοιπόν της αντίληψης, δείτε εδώ τις πύλες. Υπάρχει και βιβλίο μάλιστα, Aldous Huxley. Οι πύλες της αντίληψης. Αυτός προσπαθούσε να ανοίξει την αντίληψή του, να φτάσει σε ένα υπερβατικό επίπεδο, να αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, δεν σας μπερδεύω περισσότερο. Εδώ αυτό το οποίο λέει όμως είναι ότι έχεις πολύ μεγάλη αντίληψη. Τι είναι ζωή, ότι η ζωή είναι ένα θέατρο, ότι περνάμε κλάμα, λύπη, χαρμολύπη, τα ζούμε όλα σχεδόν ταυτόχρονα. Μπορεί να κλαίμε και να γελάμε ταυτόχρονα, να περάσουμε καταστάσεις. Όλα αυτά όμως είναι εκεί διότι ανοίγουν ως εμπειρικό κομμάτι την αντίληψή μας, τις δυνατότητές μας. Και φυσικά εννοείται, ένας άνθρωπος, ας πούμε εγώ για παράδειγμα, για να κάνει ταρό, αστρολογία, αριθμολογία, πρέπει να έχει και ένα είδος αντίληψης. Αυτό το έχετε κι εσείς όμως. Αυτό το έχετε και εσείς. Με ό,τι και είναι αυτό το οποίο εσείς ασχοληθείτε. Το επόμενο είναι, μάλιστα, ο αριθμός 22. Καρμικός αριθμός, κυρίαρχος αριθμός στην αριθμολογία, σημαίνει έχει πίστη. Πίστη, δείτε και εδώ και το σταυρό, δείτε και εδώ πέρα που κοιτάζει πάνω στον ουρανό. Ναι, όταν συμβαίνουν κάποια γεγονότα, είναι καρμικά γεγονότα, μας δυσκολεύουν, σίγουρα είναι εμπόδια, αλλά είναι εκεί όμως για εμάς, για να δημιουργήσουν την πίστη μας. Όχι να μας δοκιμάσουν με την έννοια να δοκιμάσουν την πίστη μας, αλλά για να εμφυτεύσουν, να βάλουν μέσα μας να εμφυτεύσουν την πίστη μας. Και να γίνουμε δυνατοί και να έχουμε πίστη, να κρατιόμαστε από κάπου και να μην προχωράμε. Πόσο όμορφο γίνεται, έτσι. Το επόμενο, ποιο είναι η δυσκολία. Α, είναι ο μύστης. Να το. Είναι ο μύστης, παιδιά. Αυτός λοιπόν ο μύστης έχει, και δεν είναι τυχαίο και το ΑΚΑΣ, έχει να κάνει με τα ακασικά αρχεία. Μου δόθηκε το όνομα, έτσι. Δεν το πήρα μόνος μου. Δεν μου φυτεύτηκε στην ιδέα. Πέρασα μέσα από διαδικασία. Πέρασα μέσα από αυτογνωσιακά πράγματα. Πέρασα μέσα από θεραπείες. Έμαθα αρκετά πράγματα στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία, αν θέλετε, διότι κάποιος μύστης, ας το πω έτσι, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Λυπάμαι. Δεν υπάρχουν sandwich προγράμματα που λένε τα έκανα όλα 3 σε 1 και όχι παιδιά, δεν υπάρχει. Αλλιώς τι είπαμε και στο νευρικό σου σύστημα. Εδώ λοιπόν λέει ότι υπάρχει μία απίστευτη ένωση με το θεϊκό. Ποια είναι όμως και η αντίθεσή του, ποιο είναι το αρνητικό. Λέει το delusional. Σημαίνει αυτός ο οποίος, δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιους εκκεντρικούς ανθρώπους που βγαίνουν καμιά φορά και στην τηλεόραση, ντύνονται σαν τον Χριστό, φοράνε κάτι κελεμπίες, κάτι αφήνουν μουσια και κάνουν ένα μιμητισμό. Ναι, μεν κάποιου του οποίου αγαπάνε, αυτό είναι μια κακή επίδραση. Δεν είναι σύνδεση με το θεϊκό σχέδιο.
Δεν εννοώ για παπάδες, δεν εννοώ για ιερωμένους και τέτοιους, μην παρεξηθώ, είναι για άλλο πράγμα. Ή κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι επίσης νομίζουν, προσέξτε, νομίζουν ότι έχουν σύνδεση με το θεϊκό, αλλά στην ουσία δεν έχουν με το θεϊκό. Έχουν με άλλα επίπεδα, όχι θεϊκά, αρνητικά. Γι' αυτό λοιπόν και το κομμάτι της πνευματικότητας, ναι, κρύβει κινδύνους. Και το κομμάτι γενικότερα της ένωσης του πνευματικού και εκεί κρύβει κινδύνους. Εδώ βγαίνει αυτό το attribute που λένε αυτή η κατάσταση, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, εντάξει, και εσείς, σε αυτά τα οποία διαβάζετε, σε αυτά τα οποία σας προσφέρουν, σε αυτά τα οποία σας λένε, εντάξει, διότι υπάρχει ένας νόμος, παιδιά. Είναι τα κασικά αρχεία και ο νόμος αυτός λέει ότι μπορεί να χρειαστεί να περάσεις μέσα από μια διαδικασία την οποία πρέπει να τη ζήσεις, να τη βιώσεις, γιατί είναι θέματα ψυχής. Αυτό το λέει και η αριθμολογία, το λέει και η αστρολογία. Αν πας εσύ να το εμποδίσεις, τότε κάνεις μια παράβαση των συμπαντικών νόμων, των καρμικών νόμων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν εσείς με το έτσι θέλω πάτε και κάνετε κάτι σε έναν άνθρωπο για παρασύνδεση, για δεν ξέρω τι άλλο, αν αυτό γίνει με τέτοιο τρόπο που καταστρατηγεί τον ανώτερο εαυτό, τα καρμικά, τα ακασικά αρχεία, τότε εκεί γίνεται αλλαγή της μοίρας. Και τότε δεν συνδέστε με το θετικό, συνδέστε με το αρνητικό και έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση και κανένας δεν μπορεί να την επηρεάσει. Την ελεύθερη βούληση κανένας δεν μπορεί να επηρεάσει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εσείς λέτε όχι σε κάτι. Όχι ρε παιδί μου, δεν θέλω σχέση με σένα. Όχι, θέλω να φύγω. Όχι, θέλω να πάω να σπουδάσω. Όχι, θέλω να κάνω εκείνο. Θέλω να κάνω τ' άλλο. Και έχετε αυτή τη δύναμη μέσα σας, δεν σας εμποδίζει τίποτα. Και αν σας βάλουν 1000 εμπόδια, θα βρείτε με τον άλλο τρόπο. Θα βρείτε εσείς τη διαδρομή σας για να το κάνετε. Έχετε υπόψη σας αυτά. Εντάξει, γιατί αυτά είναι, δεν τα λέω εγώ. Όχι, αυτά τα λένε άλλοι, τα λένε καρμικοί νόμοι. Λοιπόν, και όποιος τους γνωρίζει ξέρει πολύ καλά τι εννοώ. Λοιπόν, στο επόμενο είναι το 4 πεντάκτημα. Ναι. Κυρίως είστε άνθρωποι που σας αρέσει να δουλεύετε μόνοι μόνες. Σας αρέσει να έχετε την ελευθερία σας. Να έχετε την οικονομική σας άνεση. Αλλά λίγο μακριά από ανθρώπους εδώ, από τον όχλο, από το θόρυβο της πόλης, η οποία δεν έχει να προσφέρει και πολλά πράγματα για εσάς. Εδώ υπάρχει και ένα ρουνικό σύμβολο. Εντάξει, να σας μπερδέψω τώρα με αυτά, αλλά θέλετε να πάτε μακριά, θέλετε να είστε στο δικό σας κομμάτι, στη δική σας ηρεμία. Είμαστε και είστε άνθρωποι, φαίνεται, που παίρνετε ηρεμία μέσα και από τη δική σας λίγο την απομόνωση. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Και φυσικά εννοείται, είπα προηγουμένως ότι προστατεύουμε και τους εαυτούς μας. Εδώ όντως είμαστε και άνθρωποι που γνωρίζουμε, διότι εδώ έχει να κάνει 1, 2, 3, 4, είναι ενεργειακά κέντρα αυτά εδώ. Γνωρίζουμε πολύ καλά και πώς προστατεύουμε την ψυχή μας, γιατί αυτό είναι και ένα είδος άμυνας. Αν παρατηρήσετε, υπάρχει και το κομποσκήνι, υπάρχουν διάφορα, είναι η πνευματικότητα, υπάρχει ένα είδος άμυνας εδώ και προστατεύουμε ψυχή και καρδιά. Πολύ σημαντικό αυτό. Και στην επόμενη κάρτα, στην τελευταία, είναι ο αριθμός 11. Μία πύλη. Μηνύματα, channeling, medium, πληροφορίες, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Διότι, τελικά, και εσείς συντονίζεστε, είδατε, στη διαδρομή σας υπάρχει και άνθρωποι, και αγάπη, και θεραπεία, και αλλαγές, και προχώρα μπροστά, και είσαι και μύστης, και μπορείς να λαμβάνεις μηνύματα, και διέστηση, και. Αλλά υπάρχει όμως και μια πολύ ισχυρή πνευματικότητα. Θέλω να το δείτε λίγα, θα το φέρω πολύ κοντά να το δείτε, διότι εδώ δείχνει και την ένωση, αν θέλετε, με άλλα πνευματικά πεδία. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η ένωση. Να είναι προσγειωμένη, ενωμένη και όχι εκεντρική. Αυτό. Αυτό σαν μήνυμα γενικό. Πανέμορφα μηνύματα. Πολύ βαθιά. Και ωραία λοιπόν, το αφήνω εδώ λίγα δευτερόλεπτα για να δούμε και να τα μαζέψω για να προχωρήσουμε να πάμε λοιπόν στην τέταρτη και όμορφη πόρτα μας και τελευταία επιλογή.
Ωραία, ωραία. Επίσης υπάρχει και το site μου, μπορείτε να το επισκεφτείτε, να το δείτε. Ενεργοποιήστε επίσης το καμπανάκι στο όλες για να σας έρχονται οι ενημερώσεις. Είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη, αν θέλετε, του καναλιού. Και πάμε λοιπόν στην επόμενη επιλογή. Αυτή είναι η τέταρτη πόρτα. Και αυτή είναι πραγματική, είναι από κάποιο νησί, δεν θυμάμαι τώρα από πού είναι, με τις ομορφιές της, με τα λουλούδια της, να ανθίζουν εδώ πέρα τα λουλούδια, να μεγαλώνουν, όμορφη πόρτα, έχει και το χεράκι εδώ που χτυπάγανε παλιά, πολύ ωραίο. Για να το αφήσουμε εδώ τώρα. Για να δούμε τη φύση του ταξιδιώτη. Η φύση του ταξιδιώτη είναι πού πηγαίνεις, αλλά εκεί που πηγαίνεις να πας με δύναμη. Να μεγαλώσεις τους ορίζοντές σου. Προχώρα. Προχώρα με δύναμη. Ανοίξου. Μπες σε νέα πράγματα. Σε καινούργια πράγματα. Πες το ναι σε νέα πράγματα. Η πύλη που ανοίγει είναι ο αριθμός 32. Είναι η πύλη της μουσικής. Θα μου πει κάποιος τι σημαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι μπορεί να σας αρέσει εσάς πάρα πολύ μουσική. Ή να ασχολείστε εσείς με μουσική. Το άλλο είναι μπορείτε να ηρεμείτε με μουσική. Το 32 είναι ένας πολύ μαγνητικός αριθμός, στην αριθμολογία είναι από τους πιο μαγνητικούς αριθμούς, μας κάνει 5 και εδώ, που είναι και φυσικά και η παγκόσμια χρονιά του 2021 που είναι ο αριθμός 5, που σημαίνει και προσαρμογή, αλλά φαίνεται ότι για να ξεπεράσετε εσείς ή για να βοηθηθείτε αν θέλετε σε οποιοδήποτε επίπεδο, η μουσική, η χαλαρή μουσική είναι ό,τι πρέπει, διότι είναι και θεραπεία ψυχής. Με τι συντονίζεστε με τη σελήνη? Είναι με νέα σελήνη, νέες αρχές, νέα πράγματα. Έχετε τη δυνατότητα να χτίσετε, να δημιουργήσετε νέα πράγματα στη ζωή σας. Δείτε το, νέα σελήνη. Λοιπόν, συντονιστείτε με κάθε νέα σελήνη που γίνεται σε κάθε νέο μήνα. Δείτε τις ημερομηνίες. Δείτε τι είναι αυτό που σας κάνει κλικ, ας το πούμε. Δείτε πώς μπορείτε να κάνετε νέα ξεκινήματα σε οτιδήποτε. Να ξεκινήσετε online μαθήματα, να ξεκινήσετε γυμναστική στο σπίτι σας, ναι, να ξεκινήσετε να μάθετε να φτιάχνετε καφέ, ας το πούμε, να ξεκινήσετε να μάθετε εκείνο, το άλλο, μαγειρική, είναι μεγάλο το εύρος. Αλλά τότε όταν εσείς το πάρετε απόφαση, πάτε με δύναμη, πάτε με ηρεμία ψυχής, έτσι, μέσα σας και νιώθετε πολύ ευτυχία, αισιοδοξία, κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Συντονίζεστε, δείτε το. Στα ζώδια έχει βγει το ζώδιο της Παρθένου. Και εδώ τι σημαίνει? Εδώ σημαίνει ο Ερμής από πίσω, σαν πλανήτης κυρίαρχος, ας το πούμε, διαλογισμοί, προσευχές, να φροντίζετε τον εαυτό σας, τους άλλους ανθρώπους, επίσης να ανακαλύψετε την νοημοσύνη που έχετε μέσα σας, την πολύ μεγάλη νοημοσύνη και φυσικά εννοείται τα γεγονότα. Σας αρέσει να μιλάτε με γεγονότα εσείς. Και φυσικά όχι μόνο με γεγονότα, αλλά σας αρέσει να ερευνάτε και πράγματα, να ανακαλύπτετε και καινούργια πράγματα μέσα από την ανάλυση. Επίσης το ζώδιο της Παρθένου σχετίζεται πάρα πολύ με ιατρικά επαγγέλματα. Ψυχίατροι, χειρουργοί, διότι έχει να κάνει πάρα πολύ με τη λεπτομέρεια. Επίσης μάγειροι, επίσης βοτανολόγοι, πολλά πράγματα, πολύ ευρύ το πεδίο. Με κάτι εκεί συντονίζεστε, κάτι θέλω να σας πει. Η επόμενη κάρτα είναι η επόμενη πύλη. Εδώ είναι η πύλη της Παρθένου, εδώ είναι η πύλη των νέων ξεκινήματων, εδώ είναι η πύλη του υδροχώου. Σημαίνει γνωρίζω. Και εδώ προσέξτε, έχουμε ένα άλλο καθαρίστο. Εδώ έχει βγει το 23, εδώ έχει βγει το 32. 5 και 5 εδώ. Εντάξει. Υδροχώος, αυτό το άνοιγμα το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι στην εποχή όπου 6 πλανήτες είναι στον υδροχώο και επηρεάζουν. Μιλάμε για επανάσταση, μιλάμε το γνωρίζω, δηλαδή σημαίνει γνωρίζω. Μαθαίνω και γνωρίζω και σας καλεί και εσάς να μάθετε πράγματα, να γνωρίσετε πράγματα, να ανακαλύψετε περισσότερες πτυχές και του εαυτού σας. Πολύ καλό. Η επόμενη κάρτα είναι καρμική και έχει να κάνει μια άλλη πύλη εδώ. Πύλη 30. Ναι, μπορεί να έχετε διλήμματα, όμως υπάρχουν λύσεις, νέοι κύκλοι, νέες ευκαιρίες, νέες μετακινήσεις. 30 είναι ο αριθμός 3 και εδώ υπάρχει ο αριθμός 3 και εδώ υπάρχει ο αριθμός 3 μέσα ενσωματωμένος και σας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να πετύχετε νέους κύκλους στη ζωή σας, να μπείτε σε νέα πράγματα, νέες γνωριμίες, νέες αρχές, νέα ξεκινήματα, νέα ξεκινήματα, το είδατε, νέα ξεκινήματα και με την ευλογία της νέας σελήνης, αυτό είναι.
μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα. Έχετε όλη τη δυνατότητα. Το επόμενο που έχετε να σας πει είναι το παιδί. Τώρα, ή σημαίνει παιδί, νεόντος, εγκυμοσύνη κτλ. Έχετε παιδί, ή σημαίνει επίσης ορμή, δύναμη, κάτι καινούριο. Από πίσω κρύβει το αριθμός 13. Πάλι έχουμε το 3 εδώ που παραλαμβάνετε. Ο αριθμός 13 σημαίνει, είναι καρμικός. Εντάξει. Σημαίνει και νέα ψυχή που μπορεί να έρθει, μπορεί να είναι εγκυμοσύνη ή αν δεν έχετε, ή έχετε κάνει παιδιά. Δεν έχετε καμία διάθεση για παιδιά. Είστε άντρας ή γυναίκα και okay, προχωράτε. Σημαίνει το δικό σας, η δική σας μέσα παιδική ψυχή να γεμίσει με ορμή και δύναμη. 11 μπαστούνι. Εντάξει, ο ρίγας, ο μπαστούνάτος, που σημαίνει και λίγο, είναι μελαχρινός, άντρας, που σημαίνει και εμπόριο. Αλλά, προσέξτε, εδώ μπορεί να σημαίνει και άντρας, ο οποίος μπορεί να γίνει και σκληρός. Κρυός εδώ πέρα στο ζώδιο, αυτός ο άντρας, αντί για παιδί, μπορεί να γίνει και σκληρός. Να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, στο επόμενο. Α, μάλιστα. Έχουμε ένα 10 κούπα. Το 10 κούπα λοιπόν, εδώ είναι ανάποδο. Αν ήταν έτσι θα ήταν πολύ τυχερό. Εδώ είναι ανάποδο. Εδώ σημαίνει δυσκολίες, πολλά άγχη. Ίσως είναι λοιπόν εδώ το τέρι σας. Ίσως είναι ο δεσμός σας. Περνάτε μέσα από διάφορες διαδικασίες, μέσα από διάφορες δυσκολίες, κάποια άγχη. Δείτε το εσείς, διότι σε αυτή τη θέση δείχνει δυσκολίες. Προσέξτε το λιγάκι αυτό εδώ πέρα. Όχι ότι είναι όμως κάτι το οποίο δεν έρχεται να επιληθεί, αλλά χρειάζεται από εσάς μια ψυχική ηρεμία για να αποφασίσετε. Αυτό λέει εδώ. Το επόμενο είναι από τις τσιγκάνικες, τις ιδιαίτερες, ένας άλλος τώρα εδώ πέρα. Εδώ πέρα έρχεται ένας άλλος τώρα. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι βασιλιάς, ξανθός, 10, άλλο δεκάρι εδώ. Εσείς τώρα περιτριγυρίζεστε μεταξύ ενός ρίγα και ενός βασιλιά. Αυτός εδώ πέρα είναι πολύ καλός, σημαίνει έχει τίτλο, κουπάτος, δύναμη, δίνει πολύ σημασία στη λεπτομέρεια, έχει ανοιχτά χρώματα, ξανθός κυρίως, το αρνητικό του, αν είναι αρνητικός, είναι ότι μπορεί να γίνει πολύ κακός και πολύ απομονωμένος ή να γίνει ο τύπος, ο ζηλωτής, να το πω έτσι, ο οποίος είναι πάρα πολύ αφοσιωμένος στα θρησκευτικά πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιους άντρες, οι οποίοι, εντάξει, και δεν το κακολογούμε, είναι η αποφασή τους τέτοια, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι και είναι μόνο εκεί και κάνουν σχεδόν μοναστηριακή ζωή. Εντάξει. Στο θετικό του όμως μπορεί να γίνει ένας εξαίσιος σύντροφος, πολύ καλός, και δεν είναι τυχαίο, έχουμε εδώ πέρα δύο άντρες, έναν άντρα εδώ και έναν άντρα εδώ πέρα. Κάπου κάτι εσάς, όλο αυτό σας δίνει ένα άγχος. Αυτοί δύο οι άντρες εδώ, τα αρσενικά κομμάτια, σας δίνουν ένα πολύ μεγάλο άγχος, ειδικά εσάς τις γυναίκες. Αν είστε τώρα άντρας, εσείς, σημαίνει ότι έχετε πολύ πίεση από το περιβάλλον σας και μπορεί να είναι ο πατέρας σας εδώ. Να ένας πατέρας. Ο οποίος πότε μπορεί να είναι θετικός, πότε μπορεί να γίνει όμως και κακός, έτσι. Εσείς θα το δείτε καλύτερα. Θα μου πείτε, θεραπεύετε αυτό? Ναι, θεραπεύετε, βέβαια, όλα θεραπεύονται. Όλα περνούν μέσα από μια διαδικασία όπου στο τέλος μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Δεν έχετε δει τι γίνει τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά τα κορίτσια, όλες αυτές τις γυναίκες που βρήκαν δύναμη? Και πείτε με εσείς ότι δεν είναι καρμικό τώρα? Ναι, μετά από τόσα χρόνια και σε εποχή υδροχώου, έτσι, που ανοίγουν οι πύλες με ουρανό, με όλα αυτά, με Κρόνο, καρμικά γεγονότα, ξαφνικά γεγονότα να ανοίγουν όλα αυτά και να γίνουν όλα αυτά πράγματα και να μιλάνε και να κάνουν, γνωρίζοντας ότι η διαδρομή τους είναι πολύ δύσκολη. Αλλά το κάρμα έσκασε, έσπασε, ήρθε και υπάρχει η πτώση που λένε όλο αυτού του συστήματος. Θα μου πείτε, θα ξυλωθεί όλο το σύστημα? Όχι. Δεν θα ξυλωθεί μια μέρα στην άλλη. Όταν όμως μιλάμε και έχουμε δύναμη και δεν μασάμε και πηγαίνουμε με τη δύναμή μας, με την ηρεμία μας, με τα καινούργια ξεκινήματα, με το γνωρίζω, με την ανάλυση, τι θα πούμε, επιχειρήματα, τότε αλλάζει σιγά σιγά ο κόσμος. Εδώ έχει έρθει και μια πολύ όμορφη κάρτα, η οποία μιλάει για ταξίδι του μέλητος. Συντονίζεστε με πολύ όμορφες καταστάσεις όσον αφορά σε θέματα έρωτα, το οποίο μπορεί να είναι και μελλοντικό όλο αυτό, πάντως δείχνει μια βαθιά ένωση, ψυχική ένωση,
καρδιακή ένωση. Το αφήνουμε εδώ. Πολύ καλό. Το επόμενο που έρχεται σαν μήνυμα είναι νέα ξεκινήματα και εδώ. Έχουμε νέα ξεκινήματα εδώ, νέα ξεκινήματα εδώ. Τι άλλο να πω. Τα νέα ξεκινήματα εμφανίζονται με πάρα πολλές μορφές. Ένα νέο ξεκίνημα είναι παντρεύουν. Ένα νέο ξεκίνημα είναι κάνω σχέση. Ένα νέο ξεκίνημα είναι κάνω παιδιά. Ένα νέο ξεκίνημα είναι κάνω κίνο. Κάνω τ' άλλο. Ένα νέο επάγγελμα. Πάω για μεταπτυχιακό. Όλα αυτά είναι νέα ξεκινήματα. Κάνω σχέση. Κάνω ένα ταξίδι του μέλητος για να γνωριστούμε, πώς το λένε, για να γευτούμε τον έρωτά μας. Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Νέα ξεκινήματα. Συντονίζεστε με αυτό. Είναι πολύ καλό, πολύ όμορφο. Η επόμενη κάρτα είναι αγάπη. Να τι αγάπη εδώ. Μιλάει η αγάπη. Αριθμός 28. Αν σας κάνει κάπου κλικ, 2 και 8 μας κάνει 10, μας κάνει 1. Αγαπάτε ένα ξανθό άντρα. Σκέφτεστε την αγάπη σας και έχετε άγχος μην τον χάσετε. Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί να είναι αυτός εδώ πέρα. Θα μου πείτε αυτός είναι λίγο μελαχρινός. Okay, εντάξει. Αλλά εδώ δείχνει μια προσμονή. Περιμένει να γυρίσει πίσω. Λοιπόν. Τον περιμένει. Αγάπη. Δεν λέω κάτι άλλο σε αυτό. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το επόμενο που βλέπουμε λιγάκι είναι αρτίστα. Εντάξει. Έχετε καλλιτεχνική φλέβα. Το να εκφράζετε τη ζωή σας μέσα, γι' αυτό βγήκε και η μουσική εδώ πέρα. Με όποιο τρόπο, με καλλιτεχνικό τρόπο, σας γεμίσει πάρα πολύ. Το μόνο το οποίο χρειάζεται λίγο προσοχή είναι μία πεποίθηση που υπάρχει ότι οι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες πρέπει να είναι και φτωχοί. Το οποίο αυτό είναι του μυαλού. Δηλαδή, εκεντρική, επιστήμη, γιατί ο καλλιτέχνης μπορεί και επιστήμονας εδώ. Δηλαδή, προγραμματιστές υπολογιστών, να είναι λίγο κεντρικοί μόνοι τους και να έχουν επιλέξει, ας το πούμε, μέσα από την κεντρικότητά τους, να είναι μοναχοί τους, έτσι, σαν ζητιάνοι, όλα. Είναι του μυαλού, προσέξτε, είναι του μυαλού. Και το ελκύουνε καρμικά, αν θέλετε, και μοιραία βέβαια, όπου ένας καλλιτέχνης, κεντρικός ή δυνατός ή αυτά, πρέπει να περνάει και μέσα από τέτοιες καταστάσεις. Όχι, δεν ισχύει. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να βγάλει λεφτά, ένας καλλιτέχνης μπορεί να έχει καλή οικονομική ροή, ένας καλλιτέχνης είτε γράφει, είτε είναι συγγραφέας, είτε τραγουδιστής, ή λέει το λόγο, ό,τι και να είναι, δεν χρειάζεται να ζει σε φτωχικό επίπεδο. Γιατί έτσι το λέει, ας το πούμε, ο ρόλος. Γιατί ένας ρόλος είναι εδώ. Προσέξτε το αυτό λιγάκι. Έχει μια παγιδούλα εδώ δηλαδή. Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλο IQ, μεγάλο EQ, έχει μεγάλη ξυπνάδα ή με πολύ μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη ή οτιδήποτε, μπορεί να έχει και μια οικονομική άνεση. Ναι, γίνεται. Αυτή είναι η σκοτεινιά εδώ. Το επόμενο είναι ο ανόητος. Ναι. Προσέξτε το. Καμιά φορά φαίνεται εσείς έχετε έναν δικό σας τρόπο σκέψης, ο οποίος είναι ιδιαίτερος και δεν σας πολύ καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Και σας περνάνε, τι είπαμε, κεντρικούς και σας περνάνε και για λίγο έτσι σαν τρελούς. Αλλά και πάλι όμως εδώ ο τρελός σημαίνει μηδέν, ξεκινάω πάλι από την αρχή, λέει, και θα πάω τελικά στα δικά μου μονοπάτια, θα ξεκινήσω αυτά που είναι να ξεκινήσω και θα προχωρήσω στη ζωή μου. Είναι πολύ καλό. Είναι τα νέα ξεκινήματα. Με δύναμη, γιατί και αυτός λίγο τρελός είναι, άμα τον δείτε, και αυτός εδώ πέρα με το καπελάκι του, με τα φτερά του, με το έτσι, βγαίνει μέσα από ένα, κοίταξε, βγαίνει από ένα κουτί. Και πού πάει? Είναι δυνατό, βγαίνει από ένα κουτί. Προχώρησε, βγες από το κουτί, λέει εδώ. Βγες από τα κουτάκια. Προχώρα. Άσε τι μπορεί να λένε, τι να κάνουν. Νέα ξεκινήματα, από το μηδέν κιόλας. Συντονίζεστε, αυτή η πύλη, αυτή η πόρτα σας ανοίγει νέα ξεκινήματα. Και έχουν βγει εδώ πέρα τρεις κάρτες που το λένε. Μία, δύο, τρεις νέα ξεκινήματα σε όλα τα επίπεδα, εντάξει. Και βεβαίως, ένα άλλο πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη κάρτα με την οποία συντονίζεστε είναι το 3 και το 8 που μας κάνει 11 και μας κάνει 2, okay, εντάξει, και λέει κρυμμένη κόσμη, άλλαξε τη συνειδητότητά σου, άλλαξε τις σκέψεις σου και έχεις αυτό που λένε το extra sensory, δηλαδή διέστηση, ένστικτο, ιδιαίτερες αισθητικές, διαισθητηριακές αντιλήψεις. Όταν το λέμε αυτό,
Σημαίνει ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι, μπορεί να είναι ακοή, όραση, να διαισθάνεστε σώμα, το σώμα σας να διαισθάνεται, να γίνεται, τηλεπαθητικές διαδικασίες, τηλεπαθητικά πράγματα και όλο αυτό έρχεται σαν πληροφορία για να προχωρήσετε στη ζωή σας. Πολύ μεγάλο, και αυτό πολύ μεγάλη ικανότητα. Αυτή η πύλη λοιπόν που επιλέξατε σας αποκαλύπτει λοιπόν και την πύλη της τηλεπάθειας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσατε καλά. Αν είσαι καινούριος λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like σου, μοιράσε αν θέλετε και το βίντεο και το link. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο που ήσασταν μαζί μου, να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με κάτι πάλι καινούριο και όμορφο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.